είμαστε ο Δημήτρης, η Ευτυχία, η Μαρία και εγώ. Το κοινό μας είναι ότι ασχολούμαστε με τον πολιτισμό, είτε στο προπτυχιακό μας, είτε στις μεταπτυχιακές μας σπουδές. Και νομίζω ότι η ενασχόλησή μας με τον πολιτισμό μας έκανε να καταλάβουμε ότι στο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, που συνεχώς μεταβάλλεται, αυτό που θα φέρει την αλλαγή είναι η ανάπτυξη. Συνεπώς βασιστήκαμε στις, όπως λέει και ο τίτλος, στις πολιτικές και σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης που προσφέρουν μέσω του πολιτισμού μια αστική ανάπτυξη στο πεδίο της κοινωνίας. Ωραία. Λέω να ξεκινήσω και να μην σας κουράζω άλλο. Η πρώτη μας διαφάνεια θα ξεκινήσει με τη σύνδεση του πολιτισμού με την πόλη. Ωραία. Σύμφωνα με τον Χάρη, ο οποίος είναι Αμερικανός ανθρωπολόγος, αναφέρει ότι ο πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα παρουσιάζεται άριστα συνδεδεμένος με τον χώρο της πόλης. Κάτι που αυτό είναι και εμφανές από την ετυμολογική καταγωγή του όρου πόλης-πολίτη. Η ταινία αυτή σχέση καταγράφεται σε όλες τις ιστορικές περιόδους, από την εποχή των αρχαίων ελληνικών πόλεων έως και τις πόλεις του διαφωτισμού. Ωστόσο, η σημασία που είχε ο πολιτισμός για τις πόλεις μελετάται ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικότερα τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς αναπτύσσεται πια οι πολιτικές αυτές έχουν μια περισσότερο ανθρωποκεντρική διάσταση καθαρά. Τέλεια. Να, συγγνώμη. Προκειμένου λοιπόν να αναβαθμιστεί ο μη ελκυστικό αστικό ιστό, στην τελευταία αυτή η 20η αιτία, δημιουργούνται πολιτικέ που αφορούν καθαρά μια πολιτισμοκεντρική θεώρηση. Μέσα στην εξέλιξη μοντέλων παραγωγή, πολιτική αστική αναβίωση και κατανάλωση πολιτισμού, η δημιουργική πόλη είναι αυτή που εμφανίζεται ως η πιο σύγχρονη πολιτική αστική αναβίωση. Λοιπόν, οι στρατηγικές αυτές διακρίνονται σε τρεις, θεωρούν ότι κάνουμε τη διάκριση σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτό, είναι η κατηγορία της, μέσω της κατανάλωσης. Τι εννοούμε, οι πολιτικές αυτές εξυπηρετούνται είτε με την ανάπτυξη μόνιμων και αναγνωρίσιμων πολιτικών κτηρίων υποδομών ως εργαλεία βοηθού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η σταμίδα ακαδημαϊκός και ενδεχνήθεια πάνω στον πολιτισμό, Γκαρσία, είτε με την ανάπτυξη ή τη φιλοξενία σημαντικών πολιτικών γεγονότων, τα λεγόμενα μέτρα ΕΒΕΡ, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα φεστιβάλ, ο θεσμός της πολιτικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που έχουν εφαρμόσει αυτή την πολιτική παρατηρείται στο Όσλο, στη Γλασκόβη και στο Πιλιμπάο. Η επόμενη κατηγορία στρατηγικής είναι αυτή μέσω της παραγωγής. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία θεωρήσαμε ότι θα σας αναφέρουμε πρώτα κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα στον ελληνικό χώρο, όπως είναι το Γκάτι, το Μεταξουργείο, το Μουσείο Μπενάκη και το πολιτιστικό ίδρυμα του Μουνίου Πειραιός. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα λεγόμενα κάψουλα κλάστερ. Πρόκειται λοιπόν για χωρικές συσπηρώσεις, στις οποίες εμπίπτουν οι πολιτιστικές δραστηριότητες και τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από την πολιτική αυτή συγκέντρωση. Ο ορισμός αυτός συχνά χρησιμοποιείται για τις πολιτιστικές περιοχές που δημιουργούνται σε υποβαθμισμένες συνοικίες του κέντρου της πόλης, οι οποίες μεταβάλλονται αμέσως σε δημοφιλείς ελκυστικές γειτονιές για να ψυχαίνουν την πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση. Ο δυναμικός στρατηγικός στόχος των κλάστερ αποτελεί και η πρόθεση μιας ιδιαίτερης αστικής ταυτότητας, το λεγόμενο City Branding, μια πολιτική που δίνει στην πόλη το πλεονέκτημα της αναγνωρισιμότητας. Η τάξη μιας πόλης, άλλωστε με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, αφενός προωθεί το ίδιο το προϊόν και αφετέρου συνοδεύει τους κατοίκους με το συνέστημα της υπερηφάνειας και της αναγνώρισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ταύτισης αυτής της στρατηγικής είναι ο Γκαουντί με τη Βαρκελόνη. Η τρίτη στρατηγική έχει να κάνει με αναπτυξιακές στρατηγικές αναβίωσης και σε αυτή την περίπτωση θα μιλήσουμε για τη δημιουργική πόλη. Η δημιουργική πόλη, Creative City, είναι ένας όρος που έχουμε
1990. Η έννοια της δημιουργικής πόλης σχετίζεται με την δυνατότητα των ίδιων των ανθρώπων να μπορούν να σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να δουν δημιουργικά μέσα σε αυτή, αξιοποιώντας τη φαντασία τους, το ταλέντο τους, μέσα της καινοτομίας. Πρωταρχική σημασία σε αυτή την στρατηγική είναι ότι γνωρίζω ότι δεν εστιάζει απλά στην παράδοση όλων των παραδοσιακών στρατηγικών μέχρι τώρα, αλλά υιοθετεί πολιτιστικά προγράμματα που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο και τον ίδιο τον πολιτισμό. Λοιπόν, χρειάζονται κάποια κριτήρια να συγχαρακτηριστεί μια πόλη δημιουργική. Και αυτά βασίζονται σε έξι συγκεκριμένα αυτά πράγματα. Πώς να κάνουν την κτηριακή υποδομή, με την ιστορία της πόλης, με την ύπαρξη κατάλληλων προσώπων και ανοιχτές διαδικασίες, τη συνεργασία μέσω δικτύων, κατάλληλες οργανωτικές ικανότητες, δημιουργία καταλληλιστικών μεταφράσεων και δηλώσεων, δημιουργία κατάλληλων πολιτιστικών χώρων και καινοτόμω διάθεση και αντιλήψη. Λοιπόν, οι βασικοί κανόνες του μοντέλου της δημιουργικής πόλης επικεντρώνονται σε τρία βασικά πράγματα. Στη δημιουργικότητα, τους δημιουργικούς κλάδους και τη δημιουργική τάξη. Χαρακτηριστικά, η έννοια της δημιουργικότητας έχει οριστεί από πάρα πολλούς ερευνητές ως την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ιδεών σε μια εποχή γεμάτη τεχνολογικών και οικονομικών προκλήσεων. Πλέον η έννοια της δημιουργικότητας έχει να κάνει αντικαθεριστά πια τους φυσικούς πόρους που μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει και χρησιμοποιεί την πολιτιστική και τη δημιουργική οικονομία τη βάση για την αστική ενοσοργόνηση μιας περιοχής. Στη συνέχεια έχουμε τους δημιουργικούς κλάδους. Οι δημιουργικοί κλάδοι στηρίζονται στην ατομικότητα, στην ατομική δημιουργικότητα και την ικανότητα συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πολλοί ερευνητές αναφέρουν πως οι δημιουργικοί κλάδοι παράγουν και υπηρεσίες, αγαθά υπηρεσίες, μέσα της δημιουργικής εργασίας και διαδραματίζουν καταληκτικό ρόλο, θα λέγαμε, τόσο στην πολιτιστική όσο και την οικονομική ανάπτυξη της ίδιας της περιοχής των πόλεων. Και τέλος έχουμε τη θεωρία της δημιουργικής τάξης. Εκφραστή του ορισμού αυτού θα πούμε ότι είναι ο Φλόριντα, ο οποίος υποστηρίζει ότι αυτή η τάξη αποτελείται από δημιουργικά άτομα, τα οποία διαθέτουν ικανότητες και ταλέντα, τα οποία τα συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένους τόπους, παρουσιάζοντας ανεκτικότητα και νέες ιδέες, οι οποίες βασίζονται στην καινοτομία και στην τεχνολογία. Ακόμη, κάτι τελευταίο, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μοιράζονται τις ίδιες ιδέες, τις ίδιες αντιλήψεις και αξίες που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό, την ανεκτικότητα, την ελευθερία και την διαφορετικότητα. Μία κριτική ματιά σε όλα αυτά που ακούσατε μέχρι ώρας. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν πολλές φορές έχουν μπει στη διαδικασία να σχετίζονται με τις πολιτικές. Γενικότερα με πράγματα που σχετίζονται με στρατηγική. Μάλλον σας μπέδεψα, γιατί μπερδεύτηκα και εγώ. Άρα λέω να το ξαναπώ με λίγο την αρχή. Κάνοντας κριτική σε όλες αυτές τις στρατηγικές που διαβάσαμε, που αναφέραμε μέχρι τώρα, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πως οι πολιτιστικές περιοχές, δηλαδή τα κλάστερ, φαίνονται να βοηθούν πάρα πολύ στην τόπιση της οικονομίας. Κάτι που είναι απαραίτητο για μια πόλη που θέλει να βασιστεί στην αστική της αναβίωση. Παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ευκαιρία για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, αλλά και την αύξηση των κατοικιών στις περιοχές αυτές. Παράλληλα όμως, έχουμε και την αύξηση των ενοικίων. Κάτι που ίσως πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, γιατί θα οδηγήσει ανθρώπους με μικρότερη οικονομική δυνατότητα να αποχωρήσουν από αυτή την περιοχή. Με τον ίδιο τρόπο, η στρατηγική της φιλοξενίας, των μεγάλων δηλαδή πολιτιστικών γεγονότων, τα mega events που αναφέραμε πιο πριν, ενέχει τον κίνδυνο καμιά φορά της αποξένωσης και αντιμετώπιση του τοπικού πληθυσμού. Καθώς σύμφωνα με την Καρφία, όπως την αναφέρουμε πολλές φορές, πρόκειται για μια πολιτική ηγεμονική δομή, την λεγόμενη top-down, που χρησιμοποιεί, όπως είπαμε, την τοπική ταυτότητα ως το μηχανισμό του εμπορίου, όπου αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του. Όσο αφορά τώρα τη στρατηγική της δημιουργικής πόλης, πολλοί ερευνητές αμφισβητούν την επιτυχία και τον στόχο που έχει
οποίο υπαρουσιάζεται πολύ διάστατο και έχει μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα και στρατηγική. Ωραία. Υπέροχα. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα σταματήσω το σαρνά μου και θα συνεχίσει η Μαρία με το παράδειγμα μας που έχει να κάνει με την πόλη της Πάτρας. Λοιπόν, αρκετά νομίζω ότι θα μπορέσουμε σε 5 λεπτά να καταλάβουμε αυτό, να βγει και λίγο λάθος χρόνο. Τέλος πάντων, η Πάτρα λοιπόν είναι η ιστορική πρωτεύουσα του νομού Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδος με πληθυσμό 213.984 κατοίκους στην απογραφή του 2011. Αποτελεί το μεγαλύτερο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου καθώς και δύο βιοπικοινωνίες της Ελλάδος με την Ευρώπη. Έχοντας ως δυναμικά σημεία αναφοράς το σύγχρονο λιμάνι και την πρωτότυπη κατασκευαστικά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα γέφυρα του Ρίου Αντιρίου και το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2006, αναδεικνύεται σε ένα πολυδιάστατο και ποιοτικό πολιτισμικό προορισμό με έμφαση στην ιστορία, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις παραδόσεις αλλά και την πλούσια και πολυεπίπεδη πολιτιστική παραγωγή. Αξίζει να τονιστεί πως η πόλη των Πατρών από τα ιστορικά της χρόνια μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει και πόλος έλξης μεταναστών. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητά της μαρτυρά ένα κλειστό κοινωνικό μέτωπο που περισσότερο φιλοξένησε παρά ενσωμάτωσε τα πολυπολιτισμικά της ερεθίσματα. Η παρουσία αυτής της μελέτης θα σταθεί στα χαρακτηριστικά εκείνα και τις προδιαγραφές που δυνητικά θα έκαναν την πόλη των Πατρών να ανταποκρίνεται στο αναπτυξιακό μοντέλο της δημιουργικής πόλης. Λοιπόν, θα εξετάσουμε τα κριτήρια που αναφέρουμε πριν στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και θα δούμε κατά πόσο η Πάτρα ανταποκρίνεται. Λοιπόν, το πρώτο αφορά την υπάρχουσα κτηριακή δομή. Η δόμηση της Πάτρας βασίζεται στο υποδάμιο πολυοδομικό σύστημα που δηλώνει μια άρχια τετραγωνισμένη πόλη και προσανατολισμένη με το δασίλειο από τη μία και το λιμάνι από την άλλη πλευρά. Σημείο αναφορά για την πόλη είναι ο ιδιαίτερος μεγάλος αριθμός κτηρίων, των οποίων η αρχιτεκτονική έχει δεχθεί επιρροές από διάφορα ρεύματα, τα οποία αποτελούν κομμάτι της ιστορίας της πόλης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για αρχαιολογικά οικοδομήματα, θρησκευτικούς ναούς, αλλά και νεοκλασικά και βιομηχανικά κτίρια που μετρηθούν την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη της πόλης. Η σύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη παραγωγή πολιτισμού αναδεικνύεται μέσα από το παράδειγμα του Ρωμαϊκού Οδείου, το οποίο φιλοξενεί παραστάσεις στην περίοδο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Το Παπελοποννησιακό Στάδιο, που κατασκευάστηκε στην Πάτρα για να φιλοξενήσει ολυμπιακά αθλήματα το 2004, αποτελεί ένα από τα βασικότερα οικοδομήματα που αναγέννησαν στην πόλη και συνεχίζει να εμπνέει τα υψηλά ιδανικά για τα οποία δημιουργήθηκε μέσα από τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, τις συναυλίες και τον αθλητισμό, λειτουργώντας παράλληλα και ως σημείο αναπροσαρμοσμότητας για την πόλη. Από την υπάρξη κτηριακή δομή δεν μπορούν να λείπουν και τα μουσεία της πόλης, καθώς πρόκειται για τη στέγη της παρελθοντικής αλλά και της σύγχρονης δημιουργικότητας, τόσο σε φυσικό όσο και σε ψηφιακό περιβάλλον. Λοιπόν, προχωράμε για την ιστορία της πόλης. Η πόλη της Πάτρας έχει σπουδαία και μακραίων ιστορία 4.000 ετών. Στην αρχαιότητα υπήρξε πρωταγωνιστικό μέλος της Αχαϊκής Πολιτείας, ενώ τη μεγαλύτερη της άνθηση γνώρισε στα ρωμαϊκά χρόνια ως αυτοκρατορική αποικία. Στη Βυζαντινή εποχή και ύστερα παρέμεινε εμπορική πόλη, γνωρίζοντας αλλεπάλληλες κατακτήσεις από Λατίνους, Ενετούς, Βράβους, Βυζαντινούς και Τούρκους. Το 1821 πρωτοστάτησε την Ελληνική Επανάσταση, ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα αποτέλεσε σπουδαίο σταθμιδευσαμιλικό λιμάνι. Στον 20ο αιώνα εξελίσσεται σε εμπορικό βιομηχανικό κέντρο και συμβάλλοντας στην υπερπόδια μετανάστευση, αναδεικνύεται σε πύλη της Ελλάδας προς τη Δύση. Ωραία. Το 2006 η Πάτρα επιλέχθηκε για τον ετήσιο θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν πολλές εκθέσεις και ποικίλες μουσικές και θεατρικές παραστάσεις καλλιτεχνών και σχημάτων από όλη την Ευρώπη. Η πόλη αποτέλεσε τόπο συνάντηση των Ευρωπαίων πολιτών και με την παρουσίαση του τοπικού πολιτισμού της κάθε συμμετέχουσας χώρας αναδείχθηκε η πολιτιστική ποικιλομορφία και εδραιώθηκε ο ρόλος της Πάτρας στο εθνικό και ευρωπαϊκό πολιτιστικό στερέωμα. Στη συνέχεια, ύπαρξη κατάλληλων προσώπων και ανοιχτές διαδικασίες. Ανέκαθεν, η πόλη τη
Μετά, συνεργασία μέσω δικτύων και καινοτομία. Το πολυδάπανο και σύγχρονο προδιαγραφό λιμάνι της Πάτρας, όπως και η γέφυρα Αγίου Αντιρίου, δεν αποτελεί μόνο επιτέγμα της ανθρώπινης τεχνογνωσίας, αλλά κυρίως το σύνδεσμο της πόλης με την υπόλοιπη Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό σημαίνει την κατασκευή ενός ευρέου δικτύου επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, αλλά και ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν τη βάση για την ορίμανση ενός πνεύματος πολυπολιτισμικότητας και καινοτομίας, όπως επιτάσσει η στρατηγική της δημιουργικής πόλης. Τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά ιδρύματα αποτελούν διάβλο επικοινωνίας με ιδρύματα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, χτίζοντας σχέσεις συνεργασίας και καταλήγοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις εσωστρεφείς κοινωνικές καταβολές, η πόλη των Πατρών ήταν η μοναδική ελληνική πόλη που το 2007 επιλέχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετέχει στην πιλωτική βάση του προγράμματος με τίτλο Διαπολιτισμικές Πόλεις. Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές πόλεις στην προσπάθειά τους να χειριστούν την πολυπολιτισμική διαφορετικότητα και όχι ως απειλή, αλλά ως, όχι ως απειλή, αλλά όχι ως πηγή, πηγή ανάπτυξης, δημιουργικότητας και κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, προφανώς δεν θα προλάβουμε πολύ για τα υπόλοιπα, γιατί πιέζει ο χρόνος. Μάλλον θα χρειαστεί να πάω στα συμπεράσματα της μελέτης μας. Λοιπόν, μέσα από την έρευνά μας διαπιστώθηκε το πόσο πρωτοποριακό και δημιουργικό είναι το γεγονός πως είναι δυνατόν να χαρακτηρίσουν πολιτικές για την αστική ανάπτυξη με επίκεντρο τον πολιτισμό και τον άνθρωπο. Εξετάζοντας τις πολιτικές αστικής αναβίωσης μέσω της παραγωγής και της κατανάλωσης, η δημιουργική πόλη αναδείχθηκε ως το καταλληλότερα δομημένο στρατηγικό εργαλείο και το μοντέλο κοινό που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με περισσότερη επιτυχία στην πόλη της Πάτρας. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, μπορεί να λεχθεί πως η Πάτρα με την υπάρξη αυτηριακή της δομή, τη μακραία ιστορία της, την ύπαρξη κατάλληλων δημιουργικών προσώπων και ομάδων, τη συνεργασία μέσω δικτύων και την καινοτομία, τη δημιουργία καταληκτικών οργανισμών και κατάλληλων πολιτιστικών χώρων, καθώς και την εμπνευσμένη νεοτεριστική διάθεση, πήρε αρκετές από τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που είναι δυνατόν να καταστήσουν μια πόλη δημιουργική. Ωστόσο, παράλληλα με τα δυνατά σημεία, εντοπίζονται και κάποιες αδυναμίες που χρήζουν περισσότερης προσοχής και μελέτης, οι οποίες, αν προσπελαστούν, θα μπορέσει πάντα να κατακτήσει μια άξια και ισχυρή θέση στον κατάλογο των δημιουργικών πόλεων. Αρχικά, μπορούμε να αναφέρουμε ένα σημαντικό μειονέκτημα της πόλης, το οποίο αφορά τη λανθασμένη ή την ελλειπή σε πολλές περιπτώσεις προβολή των πολιτιστικών δρόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν το 2006 η Πάτρα αναγνωρίστηκε ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπήρξε σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που δεν γνώριζε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση για τη μεταμόρφωση της Πάτρας σε πόλη δημιουργική θα ήταν η επίκληση απόψεων, συμβουλών και πρακτικών άλλων πόλεων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικότερα θα μπορούσε να αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης με τη Θεσσαλονίκη, πόλη η οποία αποτελεί αποδεδειγμένα επιτυχές πρότυπο δημιουργικής πόλης. Εν συνεχεία, προκειμένου να τηρείται όσο το δυνατόν καταλληλότερη στάση απέναντι στο ρίσκο και τις πιθανές αποτυχίες της εφαρμογής στρατηγικής, θα ήταν αναγκαίο να επιτελείται σωστή στελέχωση προσωπικού, με άρτια εξειδίκευση και επιστημονική κατάρτιση, να υπάρχει καταμερισμός εργασίας και επιπλέον η πολιτιστική πολιτική να διοικείται και να εφαρμόζεται από διαχειριστές πολιτισμού, οι οποίοι θα διαθέτουν ευέλικτες και προσαρμοστικές ικανότητες στην επινόηση νέων στρατηγικών εργαλείων. Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους ακόμη για να χαρακτηριστεί πάντα δημιουργική πόλη είναι να οργανωθεί με γνώμονα της τέχνης και τον πολιτισμό η πολιτιστική δράση της πόλης και των κατοίκων της με κύριο στόχο την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ενδογενούς πολιτιστικής παραγωγής. Συγκεκριμένα θα ήταν δημιουργικό να συσταθούν πρωτοπόροι πολιτιστικοί θερμοί όπως για παράδειγμα δημιουργία καρναβαλικού μουσείου, σπίτι για τον Καραγκιόζα, αλλά δεν προλάβαμε να σας το αναφέρουμε αυτό, ή ανερχόμενα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Κάποιες ακόμη συμπληρωματικές ιδέες που θα ενίσχυαν την έννοια της δημιουργικότητας της πόλης των Πατρών είναι και οι εξής. Τα παλιά κελίθη να αξιοποιηθούν εκ νέου, αποδίδοντας νέες χρήσεις και να μην παραμείνουν μόνο ως τουριστικά αξιοθέατα. Να υπάρξουν κέντρα πληροφόρησης, ξενώνες, γαλερία, ακόμη και αίθουσες συναυλιών, αν και εφόσον βέβαια πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Οι παλιές βιομηχανικές και προβιομηχανικές μονάδες, οι οποίοι είναι χώροι γεμάτοι μνήμες για τους πατρινούς, να αποτελέσουν χώρους που να μεταλλαχθούν σε πολυδύναμα και πολιτιστικά κέντρα, μουσεία αλλά και χώρους εκπαίδευσης. Και ένα προτινόμενο παράδειγμα τέλος είναι η μετατροπή του υδροηλεκτρικού εργαστηρίου του Γλάφου σε μουσείο νερού,
αποτέλεσμα της προπονής και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μου εργασίας στο UCL, με δουλειά την κυρία Σουφέτη, που είχε ως κύριο στόχο να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι πρακτικές αστικής αναβίωσης, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται περιβάλλοντα με ιστορικό ενδιαφέρον, αλληλεπιδρούν με την πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά αυτής της περιοχής και κατά πόσο μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία και την ανάπτυξή της. Και αντίστροφα, το πώς το ίδιο το ιστορικό περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο και να επηρεάσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Γιατί με βάση της μελέτης επιλέχθηκε η περιοχή του King's Cross, η οποία αποτελεί μια περιοχή με πλούσιο βιομηχανικό παρελθόν, όπου βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια αστικής αναβίωσης στην Ευρώπη. Κεντρική ιδέα για την εκπόνηση της μελέτης αποτέλεσε η διαπίστωση της συνεχώς διευρυνόμενης δραστηριότητας της πολιτιστικής διαχείρισης, η οποία έχει εξελιχθεί ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο μηνύα και μονομένα κτίρια, αλλά και ολοκληρωμένα ιστορικά σύνορα και αστικές συνοικίες. Αυτή η εξέλιξη του αντικειμένου και η τροπή του ενδιαφέροντος έχει έχει εξελιχθεί για να συνδεθεί με την έννοια της αστικής αναβίωσης, αλλά και με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, με τα οποία έχουν αναγνωρίσει τόσο σε περιβαλλοντικό, όσο σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Ένα από τα πιθανά ωφέλη είναι και η προστασία και η ανάλυση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως κίνητρο, αλλά και ως αποδέκτη της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Παρά τα αναγνωρισμένα ωφέλη, συχνά οι σύγχρονες πρακτικές είναι συνυφασμένες και με αρνητικές κοινωνικές προτάσεις, όπως θα δούμε ότι εμφανίζεται και στην περίπτωση του King's Cross. Κεντρικός παράγοντας για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της πρακτικής αναβίωσης θεωρήθηκε αυτός του υπαίθριου χώρου, του ελεύθερου χώρου μεταξύ των κτηρίων, που είναι το στοιχείο το οποίο τα συνδέει σε ένα ενιαίο σύμβολο, αλλά ταυτόχρονα είναι το μέσο με το οποίο το ευρύ κοινό αντιλαμβάνεται τα ωφέλη της αστικής αναβίωσης. Επιπλέον, σημαντική παράμετρος ήταν αυτή του ανθρώπινου παράγοντα και η διερεύνηση της κοινωνικής βιωσιμότητας μέσα από τις αξίες και τα συναισθήματα που οι επισκέπτες, οι χρήστες των χώρων προσάπτουν στην αναδιοπορτωμένη περιοχή. Η περιοχή του King's Cross αποτελεί μια περιοχή με πλούσιο βιομηχανικό παρελθόν. Αποτελούμε και σήμερα έναν από τους σημαντικότερους συγκοινωνιακούς κόμβους της πόλης του Λονδίνου, με τους δύο εμπληματικούς σταθμούς του King's Cross και του Stamp Angus να επιτρέπουν την πρόσβαση τόσο στο δίκτυο της μετρό όσο και στο ευρύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο της πόλης. Η περιοχή άνοιξε κυρίως κάτω τον 19ο αιώνα με επίκεντρο του Lincoln's Canal, το οποίο διευκόλυνε τις μεταφορές και το εμπόριο και γύρω από το οποίο οργανώθηκε ένα βιομηχανικό συγκρότημα το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ολοκληρωμένα σωζόμενα βιομηχανικά σύνολα του 19ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, με την παρακμή της βιομηχανικής δραστηριότητας, η περιοχή άρχισε σταδιακά να εγκαταλείπεται με αποτέλεσμα στη δεκαετία του 70 να έχει φτάσει ένα σημείο που να θεωρείται πολύ κακόφημη περιοχή, συνδεδεμένη με φαινόμενα εγκληματικότητας και παραβατική δραστηριότητα. Οι εργασίες για την ανάπλαση της περιοχής ξεκίνησαν το 2007 με τη σύμπραξη τριών ιδιωτικών εταιριών,
μετά από μια εκτενή, μετά από μια εκτενή περίοδο συμμετοχικού σχεδιασμού και συζητήσεων με το μάθημα ενδιαφέροντος και για τις τοπικές κοινότητες. Μέχρι σήμερα το σχέδιο έχει εξελιχθεί τόσο με νέες κατασκευές όσο και με αποκαταστάσεις και επαναχρήσεις ιστορικών κτηρίων και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2022. Το ιστορικό περιβάλλον της περιοχής φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο από την αρχή του σχεδιασμού του προγράμματος, καθώς θεωρήθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς ως ένα στοιχείο που θα μπορούσε να αποδώσει προστιθέμενη αξία στην επένδυσή τους και έτσι εξασφαλίστηκε ότι θα προστατευτεί και θα αναδειχθεί. Παρ' όλα αυτά και παρά την έμφαση που δόθηκε στη θεωρία του συμμετοχικού σχεδιασμού και παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ιστορικών κτηρίων διατηρήθηκε, χρειάστηκε να κατεδαφιστούν δύο κτίρια κοινωνικής στέγασης, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις και προφανώς αρνητικές κοινωνικές προεκτάσεις, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό ως προς το κατά πόσο τελικά αυτή η θεωρία του συμμετοχικού σχεδιασμού είχε ανταπόκριση και στην πράξη. Σε επίπεδο αστικού σχεδιασμού φαίνεται επίσης ότι το ιστορικό περιβάλλον έπαιξε ρόλο, αποτελώντας ένα ερέθισμα και ένα κίνητρο για την ανάγνωση και ερμηνεία των βιομηχανικών καταλήγων και της προϋφυστάμενης βιομηχανικής δραστηριότητας, αλλά όπως θα δούμε και στο δεύτερο σκέλος της ανάλυσης, αυτές οι προσπάθειες δεν σημαίνει ότι απαραίτητα έφτασαν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από το κοινό. Το δεύτερο λοιπόν σκέλος της ανάλυσης είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις του κοινού σχετικά με την επίτευξη των στόχων αυτής της αστικής αναβίωσης. Αυτό επιχειρήθηκε μέσω συνεντεύξεων και ερωτηματολογίας και οδήγημα των επιθετών στην πλατεία Τυράννης που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το πρώην κτίριο της Αποθήκης που σήμερα στεγάζει το κεντρικό συγκρότημα του Πανεπιστημίου των Τεχνών του Λονδίνου. Αυτό που είχε ενδιαφέρον ως προς το προφίλ των επιθετών, ως προς τη σύνταση του πτυχίου δείγματος, είναι ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό ήταν μόνιμη κάτοικη της περιοχής, πράγμα που δημιουργεί προβληματισμό για το κατά πόσο τελικά τα ωφέλη αυτής της οπτικής αναβίωσης επιστρέψει στην τοπική κοινωνία και παραπέμπει σε φαινόμενα εξευγενισμού, όπως λέμε στα αγγλικά, το φαινόμενο της gentrification. Παρ' όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων φαίνεται ότι θεωρεί την αλλαγή που επιτεύχθηκε μέσα της αστικής αναβίωσης ως θετική, εστιάζοντας κυρίως στην εξυγίανση και τη μείωση των φαινομένων εγκληματικότητας, αλλά και πιο εξειδικευμένα στον τομέα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την αξιοποίηση του εγκαταλειμμένου εκτιριασμού δυναμικού της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διερεύνηση της κατανόησης της βιομηχανικής παράδοσης και της ιστορίας του τόπου, αποδείχθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών αγνοεί βασικές πληροφορίες σε σχέση με την παράδοση της περιοχής. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι ερχόμενες προσπάθειες ανάγνωσης και ερμηνείας των βιομηχανικών καταλήγων δεν έφτασαν στο σημείο να γίνουν αντιληπτές ή κατανοητές από το ευρύ κοινό. Όσον αφορά τη διερεύνηση των αισθημάτων και των αξιών που οι επισκέπτες προσάπτουν στη συγκεκριμένη περιοχή, φάνηκε ότι από τα ερωτηματολόγια οι επισκέπτες
τη ζωντάνια και σε ένα βαθμό τη βιωσιμότητά τη, αλλά ταυτόχρονα δεν πάρουν να προβληματίζουν οι αρνητικές κοινωνικές προεκτάσεις, αλλά και η ανεπάρκεια στην ανάγνωση και ερμηνεία της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου. Αυτά όλα βέβαια θα ήταν καλό να επανεξεταστούν μετά το πέρας των εργασιών και μετά την ολοκλήρωση της περιοχής αναβίωσης και ανάπτυξης της περιοχής. Προσπαθήσω να υποδηθώ την κυρία Γαλού, η οποία είναι Γάλλη, η οποία είναι αρχιτέκτονα, έχει δουλέψει χρόνια στη Σαμοθράκη και πρόσφατα ξεκίνησε και δευτερικό στο GCL επίσης. Αυτή η θεματική αφορά κυρίως παραδείγματα, αρχικώς θα δώσει παραδείγματα από το εσωτερικό, για να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε ή τι μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ελλάδας. Λοιπόν, οι περιφερειακές πολιτικοί χώροι και τα τοπικά μουσεία αποτελούν σημείο αναφοράς, ταυτίζονται με το φυσικό του περιβάλλον και αποτελούν σημείο διατήρησης της μνήμης. Στον ελληνικό χώρο, ανάλογα με την περιοχή, οι φορείς που εμπλέκονται κάθε φορά είναι διαφορετικής προέλευσης. Όμως αυτό τελικά δεν επηρεάζει την αποτελεσματική διατήρηση του χώρου εξαιτίας της έλλειψης λειτουργικού πλαισίου συνεργασίας. Ειδικά όσον αφορά την τοπική κοινωνία τα τελευταία χρόνια, πληθαίνουν οι προσπάθειες και η επιθυμία συμμετοχής στο τοπικό πολιτισμικό πλούτο, γεγονός που υπαγορεύει μια νέα στρατηγική διαχείρισης των ιδιαίτερων αυτών τόπων που συνδυάζουν φύση και πολιτισμό. Εκκινώντας από την ευρεσιακή εμπειρία της κυρίας Γκάλου σε διαχείριση και εκτέλεση ενός έργου ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού στο νησί της Σαμοθράκης από το 2013. Μέχρι το 2015, η παρουσίαση αυτή πραγματεύεται στις δυνατότητες εφαρμογής βιώσιμων μοντέλων διαχείρισης έργων πολιτισμού σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι τα περισσότερα πολλά ελληνικά νησιά, εστιάζοντας το ρόλο των τοπικών κοινωνιών σε αυτή τη διαδικασία. Το έργο «Επισκευή, επανέκθεση αρχαιολογικού μουσείου Σαμοθράκης» είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2007 μέχρι το 2013 και αποτελεί κύριο έργο αναβάθμισης του πολιτιστικού αποθέματος στο νησί μαζί με τα έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού των Μεγάλων Θεών και αποκατάστασης του κάστρου των Κατελούζων στη χώρα και της Μονής της Σωτήρου στην περιοχή των Θερμών. Η Σαμοθράκη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα απομονωμένης νησιωτικής ελληνικής κοινωνίας με περίπου 3.000 μόνιμους κατοίκους, που διαμένουν κυρίως στην περιοχή του λιμανιού Καμαριώτησα και τη χώρα, αλλά και τους μικρότερους οικισμούς του νησιού. Το μουσείο εντρέπει στην Παλαιόπολη, παλιό οικισμό του νησιού, που σήμερα έχει ελάχιστους κατοίκους και λειτουργεί σε άμεση συνέργεια με τον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών, ένα χώρο ιδιαίτερης σημασίας, σε διαρκή χρήση από το 700 π.Χ. έως και τα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια. Οι ανάγκες των τοπικών μνημείων περιλαμβάνουν μια σειρά ενεργειών που απαιτεί διαρκή ενασχόληση με αυτά. Η αναζήτηση της ιστορίας, της χρήσης, του τρόπου κατασκευής είναι καθοριστική για την αποκάλυψη των αξιών τους, αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, αισθητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών, εκπαιδευτικών, χρηστικών, η οποία θα οδηγήσει στη σωστή ανάπτυξη και χρήση. Σήμερα στη Σαμοθράκη η υπεύθυνη εφορία προϊστορικών και κλινικών αρχαιοτήτων με έδρα στην Κομοτηνή, σχεδόν αποκλειστικά με εντελώς ελάχιστες πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, δραστηριοποιείται όσον αφορά την προστασία και τη διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη επίσκεψή του. Η σχέση των κατοίκων με το μουσείο και τον χώρο χαρακτηρίζεται, θα λέγαμε, από ενδιαφέρον, καθώς αναγνωρίζουμε τη σημασία των αρχαίων λατρευτικών τελετών και την εμβέλειά του στον ελλαδικό χώρο. Γνώση που εγείρει το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας και υπεροχής, αλλά και της ευθύνης. Το μουσείο και χώρος αποτελούν
πηγή μόνιμης περιστασιακής ένισης εργασιακής απασχόλησης με 6 έως 14 άτομα να εργάζονται αυτή τη στιγμή στα πλαίσια των πλοίων έργων σε θέσεις κυρίως εργατικού προσωπικού, ειδικευμένων ανεδίκευτων τεχνητών, αλλά και μόνιμου φυλακτικού προσωπικού. Οι επισκέπτες υπολογίζονται από τον προϊστάμενο της εφορίας με βάση στοιχεία του ΤΑΙΠΕ με περί τους 12.000 επισκέπτες ετησίως. Η Σαμοθράκη με 3.000 κατοίκους δεν έχει αναπτυχθεί τουριστικά, όπως έχουν αναπτυχθεί άλλοι νησιωτικοί προορισμοί του Βορείου Αιγαίου. Αναφορικά τώρα με τη συμβολή των ευρύτερων φορέων και της τοπικής κοινωνίας στην προστασία μνημείων, αλλά και στη σχέση τους με την τοπική ανάπτυξη, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κυρίως αυτή που εκπροσωπεί τον πολίτη στις ποικίλες δράσεις για την προστασία και διατήρηση του μνημιακού πλούτου. Κατά καιρούς στο νησί δραστηριοποιήθηκαν διάφοροι σύλλογοι, πήραν πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, όπως είναι ο Μουσικός Σύλλογος, που οργανώνει μουσικές εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο και στο περίβολο του μουσείου. Από το 2014 μείωσε τις δραστηριότητες του όμως στο ελάχιστο λόγω οικονομικών δυσκολιών, αλλά και ο πολιτιστικός σύλλογος που διέκοψε τη δράση του πολύ πριν από αυτό. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σαμοθράκης κάθε καλοκαίρι, τα ονομαζόμενα καβίρια, αποτελούν μοναδική. Αποτελούν μοναδική ευκαιρία για συγκέντρωση πολιτιστικών συλλόγων από την Αλεξανδρούπολη στο νησί. Παράλληλα, στον αρχαιολογικό χώρο εργάζονται σε ετήσια βάση κάθε Ιούλιο θελοντικά ομάδες Αμερικανών φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Emory University of New York που αποτελούν μέλη της ερευνητικής ομάδας που παραδοσιακά μετήχε στις αναστιαφές που πραγματοποιούνται στο νησί. Εκπαιδευτικό ενδιαφέρον έχει και το νησί εντονιστεί και για μια σειρά ξένων πανεπιστημίων, όπως είναι η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Eberhard Karls University, αυτό είναι γερμανικό, Eberhard Karls University, λόγω της μυστηριακής φύσης της αρχαίας λατρείας. Σε συνεργασία με το Δήμο της κάθε περιοχής και με τη συμμετοχή των τοπικών σχολείων, τοπικών πολιτιστικών φορέων και πολιτών, η ΕΛΙΝ, Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, υλοποιεί το πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού με την επιλογή μια σειρά διαδρομών τονώνουν τις τοπικές οικονομίες με ένα σημαντικό παράγοντα εφόρου ανάπτυξης, τον περιπατητικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τον Δήμο της Σαμοθράκης και το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι. Τέλος, η σημαντικότερη δραστηριοποίηση του Δήμου αφορά τη συμμετοχή υποψηφιότητα του νησιού στο πρόγραμμα της UNESCO Man and the Biosphere Program με την υποστήριξη και των Austrian Academy of Sciences της τοπικής αυτοδιοίκησης της Σαμοθράκης και το Erasmus Lifelong Learning Program. Οι δράσεις και οι ερευνητικές προτάσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο μεθοδολογικό ενδιαφέρον για την κυρία Γάλλου, καθώς θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πλαίσιο ένταξης και της τουριστικής ιωσιμότητας στη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Υπάρχει όμως. Υπάρχει όμως σημαντική συμβολή και των ιδιωτών, καθώς δεν είναι λίγοι οι ιδιώτες που έχουν συντηρήσει ή αποκαταστήσει μνημεία και κτίρια που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους. Η πρώτη κοινωνική χαρακτηριστική επιχείρηση στη Σαμοθράκη δημιουργήθηκε το 2014 από ιδιώτες και ασχολήθηκε με τη διατήρηση του χώρου κατασκήνωσης που αποτελεί βασικό κατάλημα του εναλλακτικού τουρισμού. Ωστόσο, δεν εμπλέκεται με τη διαχείριση χώρων πολιτισμού στο νησί. Λοιπόν, προχωρώντας στον πολιτιστικό τουρισμό και τοπική ανάπτυξη, πριν κι αν είχε εκφέρει άποψη για τις δυνατότητες τροποποίησης, διαχείρισης και την ενίσχυση συμμετοχικών δράσεων, επιχειρείται μια σύντομη διερεύνηση της σχέσης πολιτισμικού τουρισμού και κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας. Με βάση τους Πρέντις και Άντερσεν και τους Σμιθ, ο πολιτισμικός τουρισμός μπορεί να συμβάλλει στην τοπική οικονομική αναγέννηση και ευμάρεια και μέσα από την παραγωγή προϊόντων τοπικού πολιτισμού, αλλά και την κατασκευή αυθεντικών χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης. Η Αργεντινού Κολόμια υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση ώστε να
ποιότητα τη περιοχή, κατ' επέκταση, εθαρρύνονται αναπτυξιακά έργα τα οποία θελούν την τοπική κοινωνία. Εδώ η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα βιώσιμα μέσα, όπως είναι τα μονοπάτια, οι πεζόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των ταξιδιωτών στα τοπικά τουριστικά, πολιτιστικά, ελκυστικά στοιχεία. Το νησί της Αμοθράκης περιέχει δυνατότητες περιήγησης και ορειβατικών εξορμήσεων καθώς και πεζοποριών, ειδικά στο βορειοανατολικό τμήμα, λόγω των τοπικών σχηματισμών και προσελκύεται του τουρισμού τέτοιου τύπου. Η συμβολή των τόπιων κατοίκων για την ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου θα είναι ουσιαστική, καθώς σημαντικός αριθμός ντόπιων γνωρίζει πολύ καλύτερα τα μονοπάτια του νησιού, αρκετά καλά για να αυτοδηγήσει τους επισκέπτες, ενώ η μόνη σύνδεση και μόνο η σύνδεση των αρχαιολογικών θέσεων μεταξύ τους θα προέβαλε την πληθώρα, θα αναδείχνει την ιστορική συνοχή και τη χρονική συνέχεια των λειτουργιών στο νησί, θα ενίσχυε το χαρακτήρα της περιοχής χωρίς να αντιτίθεται στον ίδιο διαμορφωσμένο τύπο τουρισμού που εξαρτάται το νησί. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το συνέδριο ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού σε νησιά, το οποίο τονίστηκε η ελληνική στρατηγική για την ανάδειξη της ξεχωριστής ταυτότητας κάθε νησιού και το πώς ένα παρατηρητήριο μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή μέσα από τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και όχι τον άσκοπο ανταγωνισμό των επιμέρους φορεσμών με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Ο Δήμος της Αμοθράκης έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια μια αξιόλογη προσπάθεια να προστατεύσει και να αναδείξει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά στο νησί μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων, είτε για τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Λατσούρα, και έχει αναπτύξει συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς όπως με το Δίκτυο Μεσόγειος SOS, καθώς και προγράμματα εθελοντικής εργασίας για την προστασία των φυσικών περιοχών. Αυτό που μένει απαραγματοποιητό είναι η έγκαρση του πολιτιστικού αποθέματος ακόμα στην οικοτουριστική κίνηση και η προστασία των μνημείων παράλληλα με τα φυσικά περιβάλλοντά τους. Αναφορικά τώρα με τα συμμετοχικά μοντέλα και πώς θα μπορούσε η τοπική κοινωνία να συμμετέχει πιο ενεργά σε αυτό, ένα κατεξοχήν δοκιμασμένο μοντέλο συμμετοχικής δράσης με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής λόγω της μικρής κλίμακας του νησιού και των έργων του θα ήταν και η σύνταξη ομάδων εργασίας για την καταγραφή της πρόσληψης των δράσεων πολιτισμών τους κατοίκους, των επιπτώσεών τους και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συμμετοχής τους. Το σημείο που φαίνεται ότι υπάρχει κενό σήμερα είναι ουσιαστικά πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην πράξη τη συμμετοχή και τη συνεργασία και να δράσουμε αποτελεσματικά και συλλογικά, ώστε να προκαλέσουμε κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Δυστυχώς, το θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετοχικών μοντέλων δεν πραγματοποιείται πάντα εύκολα και το ερώτημα αυτό προσπαθεί να απαντήσει στον ελληνικό χώρο, στο αρχικό επίπεδο της συμβουλευτικής συμμετοχής, η οργάνωση Place Identity VR στα πλαίσια των ερευνητικών συναντήσεών της. Και είχαμε συντέψει μια παρουσίαση για όσους ήσασταν εδώ. Ένα, που ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πρότυπο μοντέλο διαχείρισης και συμμετοχής τοπικών κοινωνιών που δεν αντιτίθεται στο υπάρχον σύστημα οργάνωσης προτείνει στο άρθρο της για τον χώρο της Αττικής η κυρία Ξεπαπαδάκο αναφερόμενη στη δημιουργία μιας τοπικής ομάδας διαχείρισης που θα λειτουργεί ως φορέα συνεργασίας όλων των παραγωγικών δυνάμεων που ήδη λειτουργούν στις περιοχές αυτές. Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ενός τέτοιου μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα και συγκεκριμένα στο νησιωτικό περιβάλλον? Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρχικά την ύπαρξη ενός κοινού οράματος, καλύτερα την εφαρμοτοποίηση παρά να το υλοποιήσει, που να ορίζει επιθυμητή προοπτική για τον τόπο και ύστερα υπάρξει μια στρατηγική αξιοποίηση μετά από εξαντλητική διαβούλευση με φορείς και κατοίκους ώστε να γίνει δικό του το σχέδιο. Ένα βιώσιμο σχέδιο διαχείριση. Επειδή ο χρόνος μου αρχίζει να εκπνέει, θα προχωρήσω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Τελείωσε.
της κυρίας Γάλλου είναι ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει πρώτα με τις αξίες που η τοπική κοινωνία ιεραρχεί σαν πιο σημαντικές, στην προκειμένη περίπτωση η φύση και το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον ενδέχεται να λειτουργήσει ως το εφαλτήριο για να μπορέσει μετά να γίνουν δραστηριότητες που μπορούν εν συνεχεία να εντάξουν και την πολιτισμική, η πολιτιστική κληρονομιά και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει.